Με τη σημερινή μας συγκέντρωση για την παρουσίαση ενός μέρους του ψηφοδελτίου στο Δήμο της Αθήνας και τον κεντρικό τομέα της περιφέρειας, θέλουμε να απευθύνουμε ένα ευρύτατο κάλεσμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ μπροστά στην εκλογική μάχη του Μαΐου. Η σύνθεση των ψηφοδελτίων μας αποτυπώνει αυτή τη δυνατότητα, αλλά και τη δυναμική που μπορεί να αποκτήσει η κοινή δράση, ο κοινός αγώνας με τους κομμουνιστές στο Δήμο της Αθήνας, στην περιφέρεια της Αττικής, στις ευρωεκλογές. Διανύουμε μια ευνοϊκή πολιτική συγκυρία για την πολιτική πάλη που κάνει το κόμμα μας απέναντι στο αστικό πολιτικό σύστημα. Απέναντι δηλαδή στο νέο σκηνικό διπολισμού που καλεί το λαό μας να διαλέξει ανάμεσα στο μικρότερο κακό. Ένα διπολισμό φτιαγμένο από τα παλιά σκάρτα υλικά, ταυτισμένο στις στρατηγικές επιλογές, αυτές τις επιλογές που καθορίζουν τη δύσκολη καθημερινότητα του λαού μας, που σκιαμαχεί όμως στείνοντας πλαστές διαχωριστικές γραμμές. Τώρα λοιπόν, που οι αυταπάτες για το ΣΥΡΙΖΑ βούλιαξαν στο βούρκο της διαχείρισης μιας εχθρικής πολιτικής, που εδώ και 4 χρόνια αποφασίζουν, ψηφίζουν, υλοποιούν, φορτώνοντας ασήκωτα πλέον βάρη στις λαϊκές πλάτες, τώρα που το μία από τα ίδια της Νέας Δημοκρατίας ετοιμάζεται να διαδεχτεί τους κολοτούμπες που ήδη πάλιωσαν, τώρα που γεμίσαμε από σουλατσαδόρους βουλευτές, κόμματα αναχώματα, πρόθυμους συγκυβερνήτες, τώρα το κάλεσμα του ΚΚΕ είναι η επιλογή μάχης για τους ανθρώπους του λαού μας που στέκονται με οργή και αγανάκτηση, που δεν τους ταιριάζει η βούλα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στην κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, που έχει τους καμένους τώρα χωρίς τον καμένο. Ένας κόσμος που προβληματίζεται για τις θυσίες που συνεχίζονται στο βωμό της ανάπτυξης, που είναι κομμένη και ραμμένη στα συμφέροντα των καπιταλιστών. Ας το σκεφτούμε. Ας το σκεφτούμε δουλεύοντας την πείρα αυτών των χρόνων. Οι αλλαγές, η ανατροπή που έχουν ανάγκη οι νέοι, οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, η φτωχολογιά της Αθήνας θα έρθει από τα κάτω, με οργάνωση και αγώνα παντού. Χορτάσαμε στο Δήμο και στην περιφέρεια από σωτήρες, από ικανά πρόσωπα, από δυνατά ονόματα, από υποψήφιους κυριολεκτικά επισκέπτες που ήρθαν οι περισσότεροι για να φύγουν. Το λέμε καθαρά, δυνατά, τίμια. Ισχυρό ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες. Ισχυρό στο Δήμο και στην περιφέρεια. Η λαϊκή συσπήρωση, το ψηφοδέλτιό μας, μπορεί να εκφράσει ένα ρεύμα συμπόρευσης, αγώνα, αλλαγής στην Αθήνα και την Αττική. Τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων που ήρθαν για να μείνουν, εμείς δώσαμε τη μάχη, στηρίζοντας λαϊκά αιτήματα, διεκδικώντας μέτρα, πιέζοντας για λύσεις ανάσες στη δύσκολη καθημερινότητα του λαού μας που επηρεάζεται από την πολιτική του Δήμου. Φέραμε για συζήτηση δεκάδες αιτήματα κατοίκων, αποσπώντας συχνά επιμέρους λύσεις. Όλα αυτά τα χρόνια, στις γειτονιές της πόλης, στους χώρους δουλειάς, στον πολιτισμό, στα σχολεία, σε όλες τις δομές του Δήμου και τις υπηρεσίες. Στηρίζοντας τους χιλιάδες εργαζόμενους του Δήμου, ανεξάρτητα από τις εργασιακές τους σχέσεις. Τους εργαζόμενους που με τη δουλειά τους κρατούν όσο μπορούν τις υποβαθμισμένες λειτουργίες στην πόλη. Απέναντί μας δεν έχουμε κάποια πρόσωπα υποψηφίων δημάρχων, ικανά και αυτοδημιούργητα ή ονόματα που προέκυψαν τελικά σαν λύσεις ανάγκης. Έχουμε υποψήφιους κομμάτων, των κομμάτων που κυβέρνησαν, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ή αυτών που κυβερνούν, του ΣΥΡΙΖΑ και των ακροδεξιών καμένων. Οι υποψήφοι αυτών των κομμάτων έχουν πρίκα την πολιτική τους, την κυβερνητική τους θητεία, τα έργα και τις ημέρες των 3 μνημονίων που ψήφισαν και μιας οκταετίας καμίνη που πιστά υπηρέτησε αυτές τις πολιτικές. Γι' αυτό άλλωστε ο συνδυασμός του μοιράζεται ανάμεσα στους υποψήφιους του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μπακογιάννη, αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ας απαντήσει ο λαϊκός εργατικός κόσμος που ζει στην Αθήνα. Θέλει δήμαρχο, διοίκηση, δήμο που θα υπηρετεί την κυβέρνηση,
τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πολλά επιχειρηματικά συμφέροντα, ή ένα Δήμο που θα δουλεύει μαζί με το λαό της πόλης, θα τον κινητοποιεί, θα διεκδικεί μαζί του, θα παλεύει από θέσεις αντιπολίτευσης στους ισχυρούς. Ποιοι θα στηρίξουν το λαιλατημένο εισόδημα των Αθηναίων από τη φορολογιστία του Δήμου, μειώνοντας δραστικά τα τέλη καθαριότητας στην κατοικία και ιδιαίτερα στην επαγγελματική στέγη, καταργώντας το δημόσιο χαράτσι της ελεγχόμενης στάθμευσης, παγώνοντας πληστηριασμούς και κατασχέσεις λογαριασμών για μικροχρέη στο Δήμο, μετατρέποντας σε συμβολική τη συμμετοχή των δημοτών στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, στα γήπεδα, στον πολιτισμό, στις ακαδημίες, στα γυμναστήρια, στην Τεχνόπολη, στο Κολυμβητήριο. Ποιοι θα στηρίξουν τους χιλιάδες επαγγελματίες της Αθήνας από την προπληρωμή εφάπαξ των τελών, από το κυνήγι των κλήσεων? Ποιοι θα επιβάλλουν να πληρώσουν στο Δήμο οι επιχειρηματίες που χρωστούν εκατομμύρια ενώ δεν αποδίδουν ούτε αυτά που από τον νόμο είναι υποχρεωμένοι με πρώτους τους ξενοδόχους της Αθήνας? Ποιοι δεν δεσμεύονται από τα ματωμένα πλεονάσματα και θα αξιοποιήσουν τα 57 εκατομμύρια πλεόνασμα του Δήμου για να στηριχτούν τα σχολεία, τα κέντρα πρόληψης, τα δημοτικά ιατρία, η παιδική σταθμή, καταργώντας τα τροφεία για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα? Ποιοι θα σταματήσουν το όργιο δράσης δεκάδων ΜΚΟ στο Δήμο, που λιμένονται υπηρεσίες, κτίρια, λειτουργίες, εισπράττοντας εκατομμύρια από κάθε λογής προγράμματα? Ποιοι θα στηρίξουν τους χιλιάδες εργαζόμενους του Δήμου, όπως έκαναν με τους εκατοντάδες συμβασιούχους, τις καθαρίστρες των σχολείων, τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, τη δημοτική αστυνομία, το βοήθεια στο σπίτι, διεκδικώντας αταλάντευτα ενάντια σε κάθε ιδιωτικοποίηση που επιχείρησαν κυβέρνηση και η διοίκηση Καμίνη? Ποιοι μπορούν να κινητοποιήσουν λαϊκές δυνάμεις, διεκδικώντας κάθε ελεύθερο χώρο που έχει απομείνει σε μια πόλη με ελάχιστα ποσοστά πρασίνου και χώρων αναψυχής? Ποιοι πάλεψαν κόντρα στις υπογραφές της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και του Καμίνη στην Ακαδημία Πλάτωνος για το μεγάλο επιχειρηματικό πλάνο, ή στον Προπονά για την αλλαγή χρήσης για να υπηρετηθούν τα σχέδια των επενδυτών? Ποιοι πάλεψαν κόντρα στη Δούρου για την τσιμεντοποίηση της ελάχιστης κήτης φυσικής του Ποδονύφτη, κόντρα στις μακέτες του Τσίπρα για γήπεδο στο Γουδί, ή ποιοι πάλεψαν όλα αυτά τα χρόνια για την υπογειοποίηση των γραμμών στα Σεπόλια? Η απάντηση στο ποιοι είναι οι κομμουνιστές, μαζί με άλλους συναγωνιστές που βρεθήκαμε μαζί και θα βρεθούμε με ακόμα περισσότερους. Αυτή την απάντηση μπορούν να τη δώσουν στην κάλπη ευρύτερες λαϊκές δυνάμεις που μπορούν να συγκρίνουν και να κρίνουν. Είναι μεγάλος ο κατάλογος ακόμα των θέσεων και δράσεων που πήραμε, των αγώνων και των διεκδικήσεων που έγιναν και αποτελούν εγγύηση των δικών μας λόγων και έργων. Είναι ο αγώνας ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, απέναντι στην πολιτική όλων των άλλων για διαχείριση του προβλήματος και νομιμοποίηση των ουσιών. Είναι η απέτηση για ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων, απαιτώντας να σταματήσει το καθεστώς καταλήψεων των δίθεν αλληλέγγυων κερδοσκόπων που γίνεται στο κέντρο της Αθήνας, ενάντια στο μόνιμο γκέτο που έφτιαξαν στον Ελαιώνα. Είναι η πάλι ενάντια στην υποβάθμιση συνοικιών, πάρκων, παιδικών χαρών, η στήριξη του σωματιακού αθλητισμού με τη δυνατότητα προγραμματικών συμφωνιών με το Δήμο για να διευρυνθεί η συμμετοχή νέων και μεγαλύτερων ηλικιών, στη φυσική άσκηση και στα αθλήματα. Είναι ο αγώνας μαζί με τους μετανάστες που αποτελούν σημαντικό τμήμα του λαού της πόλης μας, που εκπροσωπούνται στα ψηφοδέλτιά μας δημοτικά και κοινοτικά, σηματοδοτώντας τον κοινό αγώνα στα σχολεία, στους παιδικούς σταθμούς, στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς. Το κόκκινο ψηφοδέλτιο στην Αθήνα είναι η απάντηση στο μαύρο της ναζιστικής Χρυσής Αυγής, γιατί την απάντηση στους φασίστες δεν μπορούν να τη δώσουν αυτοί που κυβερνούν 4 χρόνια με τους ακροδεξιούς, αυτοί που δικάζουν 4 χρόνια τη Χρυσή Αυγή και ακόμα δεν έχει βγει πόρισμα, αυτοί που φωτογραφίζονταν μαζί με τον υπόδικο Κασιδιάρη. Ολοκληρώνουμε, φίλοι και σύντροφοι,
τις πρώτες μαζικές συγκεντρώσεις που κάναμε στις περιοχές της Αθήνας. Το κάλεσμα συσπήρωσης με το ΚΚΕ έχουμε τη δύναμη αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό να το φτάσουμε κυριολεκτικά σε κάθε γωνιά της πόλης. Είναι κάλεσμα συνέπειας, αγωνιστικότητας, αισιοδοξίας για ισχυρό ΚΚΕ στις κάλπες. Είναι μήνυμα και κάλεσμα για να δυναμώσει ένα ρεύμα που μπορεί να εκφραστεί. Ρεύμα αγώνα, αλλαγής που θα κάνει τη διαφορά. Με αυτές τις σκέψεις να παρουσιάσουμε, πριν δώσουμε το λόγο στους ορισμένους από τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, το ψηφοδέλτιο, ένα πυρήνα του ψηφοδελτίου της Λαϊκής Σπήρωσης στο Δήμο της Αθήνας. Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ξεκινώντας, είναι ο σύντροφος Στέλιος Λάμπρου, χρόνια δημοτικός σύμβουλος, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και του Δουσού του 1984. Είναι ο Στάθης Δρογώσης, τραγουδοποιός, ανεξάρτητος σήμερα δημοτικός σύμβουλος, που από το 2015, είχε εκλεγεί με την Ανοιχτή Πόλη. Είναι μέλος επίσης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΝΔΑ, του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού του Δήμου. Είναι ο Γιώργος Παλιούρας, υποστράτηγος εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας. Από το εργατικό κίνημα, η Τατιάνα Ευαγγελοπούλου, μέλος του Δουσού, του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Ο Δημήτρης Αλεξόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών Αθήνας. Η Όλγα Κολιούση, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της ΓΟΥΙΔ. Ο Μανώλης Δανδουλάκης, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Κτηριακών Οικοδομών. Ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Νομού Αττικής. Η Βέτα Πανουτσάκου, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΗ και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Ερετών Περιφερειών. Ο Κοσμόπουλος ο Ηλίας, μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του Συνδικάτου Οικοδόμων της Αθήνας. Ο Σκουρτόπουλος ο Σταύρος, πρόεδρος των Συνταξιούχων ΙΚΑ Αθήνας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Φυλακιστέντων Εξοριστέντων 67-74. Η Βούλα η Παναγή, λογίστρια και μέλος του Γραφείου της Τομεακής Επιτροπής Α Αθήνας του ΚΚΕ. Από το χώρο του πολιτισμού είναι η Ζωή Βαλάση, συγγραφέας, κριτικός, διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και πρώην Δημοτική Σύμβουλος. Ο Νίκος Καραγιώργης, ηθοποιός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, από το Κουκάκι κιόλας. Η Τζένι Κόλια, ηθοποιός και στους Συλλόγους Γονέων από την Κυψέλη. Ο Νεκτάριος Σαμαρτζής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πόθα, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της Λυρικής Σκηνής. Ο Χρήστος Πυριδάκης, βιολιστής, υποψήφιος διδάκτορ πολιτικής ιστορίας, εργαζόμενος στον επισιτισμό στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας. Η Εύα Ιφάμπα, σολίστ της κιθάρας. Ο Δημήτρης Τζουμάκης, ηθοποιός και από τον Άγιο Νικόλαο από την Αχαρνών. Από τον χώρο του αθλητισμού, η Παρασκευή Βίκη Μανιάτη, καθηγήτρια φυσικής αγωγής και προπονήτρια στίβου στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Η Ελπίδα Ινασιοπούλου, πανελλήνια πρωταθλήτρια Μάι Τάι, μαθηματικός με μεταπτυχιακό στη διδακτική των μαθηματικών στο ΕΚΠΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Βύρωνας.
η Γεωργία Αγιλάρα, πρωταθλήτρια στα 400 μέτρα στο στίβο, μεταπτυχιακό στην προπονητική κλασικού αθλητισμού, προπονήτρια στίβου, γέννημα θρέμα της Κυψέλης. Από τον χώρο των επιστημόνων, η Δήμητρα Διαμαντοπούλου, οδοντίατρος από τα Άνω Πατήσια το ιατρείο. Ο Γιώργος Οδόνας, παθολόγος από τα Σεπόλια το ιατρείο. Η Χαρά η Μαρούλη, δικηγόρος, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Γονέων Πρώτου Διαμερίσματος. Ο Δημήτρης ο Ματζουράτος, καρδιολόγος, πρώην διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Πατησίων. Η Βάσο η Μουντάκη, καρδιολόγος, μέλος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Ελπής. Κατερίνα Ιγεράκη, δικηγόρος, γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Δικηγόρων του ΚΚΕ. Η Τόνια Ικατσάνου, ψυχολόγος και από το Σύλλογο Γυναικών Αμπελοκήπων. Από το χώρο της παιδείας, ο Γιώργος Βιτζιλέος, εκπαιδευτικός από τα Άνω Πατήσια. Ο Δημήτρης Κυλάκος, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας, μέλος του Τμήματος Παιδείας Έρευνας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Η Αφροδίτη Κτενά, ηλεκτρολόγος, μηχανικός, καθηγήτρια του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Από την νεολαία, ο Ανδρέας Πούλος, μέλος του Δουσού της Λόγου Σπουδαστών της ΤΕΦ του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής. Ο Εμιλιάνο Τσάνε, ιδιωτικός υπάλληλος, στέλεχος της Κομμουνιστικής Νεολαίας. Η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου, πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Μαθηματικού του ΕΚΠΑ. Και τέλος από τις γειτονιές της Αθήνας, ο Νίκος Ματζούτσος, συνταξιούχος, οικοδόμος, πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης στο δεύτερο διαμέρισμα από την Κούβα. Ο Παπαλουκάς ο Κώστας, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, πρώην μέλος του Συμβούλιου Παγκρατίου του ΣΥΡΙΖΑ. Η Χαρσιάδου Βίκη, εργαζόμενη στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο Ξαγοράρης ο Γιώργος, δικαστικός επιμελητής από τα Πετράλωνα. Και η Αλέκα Ιμπενάτου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αναγέννηση Σεπολίων και μέλος του Δουσού του Δημοτικού Βρεφοκομείου της Αθήνας. Αυτός είναι ένας πρώτος πυρήνας. Σε επόμενες συγκεντρώσεις, περιοδίες, στα διαμερίσματα θα ολοκληρώσουμε όλο το Δημοτικό Ψηφοδέλτιο και φυσικά τα 7 κοινοτικά ψηφοδέλτια της Λαϊκής Εισπύρωσης στα 7 διαμερίσματα. Σας ευχαριστώ.